Όταν γίνει αυτό το λεγόμενο κούρεμα των καταθέσεων, άπαντες οι Ρώσοι με τα δισεκατομμύρια που έχουν εδώ, μόλις ανοίξουν οι τράπεζες, θα πάρουν τα υπόλοιπα και θα φύγουν. Και οι τράπεζες θα καταρρεύσουν. Εσείς επικοινωνήσατε καθόλου με τον Πατριάρχη Ρωσίας στο να βοηθήσετε στο να γίνει αυτό? Δεν έχω επικοινωνήσει γιατί δεν χρειάζεται. Η επικοινωνία έχει γίνει και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, αλλά και τον Υπουργό Οικονομικό με τον συνάδελφό του της Ρωσίας. Άρα η επέμβαση η δική μας ή του Πατριάρχου δεν χρειάζεται. Πιστεύω ότι πηγαίνοντας στη Μόσχα έπρεπε να προσφέρουμε κάτι. Έπρεπε να πάμε να ρωτήσουμε τι θέλετε, κύριε, από εμάς. Δηλαδή ότι το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έπρεπε να είναι στο τραπέζι? Ασφαλώς. Πηγαίνουμε να ζητήσουμε βοήθεια. Δηλαδή, όποτε έχουμε πρόβλημα, πρέπει να πηγαίνουμε στη Ρωσία να μας το λύνει? Πρέπει και ήρθε η ώρα να δώσουμε για να πάρουμε. Αν δεν δώσουμε, πιστεύω δεν θα πάρουμε. Η περιουσία της Εκκλησίας ανήκει στο λαό. Δεν είναι ούτε δική μου, ούτε των άλλων ιεραρχών, ούτε των κληρικών μας. Είναι του λαού. Και αφού ο λαός χρειάζεται αυτήν τη στιγμή την βοήθεια από την Εκκλησία, η Εκκλησία δεν μπορεί να κάνει δεύτερες σκέψεις. Αφού ανήκει στο λαό, πρέπει να διατεθεί για τον λαό. Μπορούμε σε χρήματα να την αξιοποιήσουμε αυτήν την περιουσία? Μπορεί η περιουσία αυτή να υποθηκευτεί και να πάρουμε δανεισμό, τον οποίο να διαθέσουμε. Υπάρχουν χρηματοδότες πολλοί. Όταν τους βάλουμε να εγγύηση την περιουσία, πολλοί είναι εκείνοι που θα δώσουν χρήματα. Και είδαμε ότι η Ευρώπη κράτησε μια άσχημη θέση απέναντι στην Κύπρο, στην μικρή και αδύναμη Κύπρο, έτσι όπως την παρουσιάζουν οι Ευρωπαίοι. Τελικά ποιοι είναι οι φίλοι μας στην Ευρώπη? Πρώτα-πρώτα πιστεύω ότι δεν υπάρχουν φίλοι στην Ευρώπη, υπάρχουν συμφέροντα. Και τα συμφέροντα της Ευρώπης είναι περισσότερον προς τους Τούρκους, που είναι μεγάλη χώρα, και όχι σε μας. Σε μας ό,τι μπορούν να απομυζήσουν θα το πράξουν με πολύ χαρά. Ο υποθαλάσσιος πλούτος μας που εσχάτως έχει ανακαλυφθεί, γιατί αν το διαχειριστούμε σωστά, η Κύπρος βγαίνει από τα οικονομικά αδιέξοδα και θα ζουν άνετα όλος ο λαός μας, θα ζει. Αν κάνουμε κακή διαχείριση, είμαι θάξη της τύχης μας. Η επιστροφή στη Λύρα, πρώτος το είπα εγώ, όσος χρόνος σε χρειάζεται για να μπούμε στο ευρώ, χρειάζεται άλλος τόσος χρόνος να προετοιμαστούμε να επιστρέψουμε ξανά στη Λύρα μας. Είδα την όλη συμπεριφορά, είδα τι μυαλά διαθέτουν οι Ευρωπαίοι και αν συνεχίσουν με αυτά τα μυαλά, πιστεύω ότι η Ευρωζώνη δεν θα κρατήσει πολύ. Δεν πιστεύω ότι θα κρατηθούν. Γι' αυτό ας φύγουμε πρωτού καταρρεύσει τουλάχιστον. Οι πολιτικοί μας πρέπει να στραφούν προς εκείνη την κατεύθυνση, δηλαδή η Κύπρος να βγει από την Ευρωζώνη. Πρέπει να προετοιμαζόμεθα. Αυτό το έχετε συζητήσει με το... Όχι, όχι, όχι. Δεν το έχω συζητήσει. Μακάρι να διαψευστώ. Αλλά φοβούμαι ότι δεν θα διαψευστώ ότι η Ευρωζώνη θα καταρρεύσει. Οι περισσότεροι είναι ερασιτέχνες. Οι σχεδιασμοί που κάνουν είναι πολύ πρόχειροι. Δεν είμαι ούτε οικονομολόγος. Θέλω να πιστεύω ότι έχω τον κοινό νου και μπορώ να κρίνω. Τελικά οι αδύναμοι επιβιώνουν μακαριότατε? Όταν έχουν μυαλό επιβιώνουν. Όταν δεν διαθέτουν μυαλό, διότι χρειάζεται και ο προγραμματισμός, ο σωστός σχεδιασμός και χρειάζεται και η εργατικότητα και η καθαρή σκέψη. Αν δεν διαθέτουμε αυτά και την εργατικότητα και το πρόγραμμα, αν δεν είμαι θα προγραμματισμένοι, δεν θα πάμε μπροστά. Χρειάζονται όλα. Αν είσαι προγραμματισμένος, αλλά είσαι οκνηρός και δεν δουλεύεις,
δεν θα επιτύχεις τίποτα. Εάν δουλεύεις απρογραμμάτιστα, πάλι δεν θα επιτύχεις. Χρειάζονται όλα. Και πρόγραμμα, και δουλειά, και καθαρό μυαλό. Τι πολλοί άνθρωποι, κακώς θεωρώ εγώ, πιστεύουν πως η Εκκλησία έχει αλλά δεν δίνει. Ενώ δεν είναι έτσι.